Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Βομβιστική επίθεση στον Sky τα ξημερώματα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς. Η ενέργεια ήταν επαγγελματική, εκτιμούν οι αρχές, ενώ το τρομοκρατικό χτύπημα θα πρέπει να είχε μελετηθεί προσεκτικά για μέρες πριν. Οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν πάνω από 5 κιλά εκρηκτικής ύλης. Ανησυχία έχουν προκαλέσει στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα περιστατικά μέθης με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές, ξυπνώντας μνήμες από παλιότερα περιστατικά. Στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μαθητές που είχαν έρθει στο νησί στα πλαίσια της πενήμερης εκδρομής τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, όπως συνέβη με μία 17χρονη στα Χανιά. Νέο κόλπο για να μην χρωστούν σε κτηνοτρόφους. Ο λόγος για μία μέθοδο πληρωμών μερίδα στυροκόμων του νομού Ρεθύμνου που αγοράζουν το γάλα των κτηνοτρόφων πληρώνοντας άμεσα μόνο το 30% και για το υπόλοιπο 70% λένε στον παραγωγό να πάει σε συγκεκριμένο έμπορο ζωοτροφών με τον οποίο συνεργάζονται και να εφοδιαστεί με ζωοτροφές για να πατσίσουν. Το θέμα έχει πάρει ήδη διαστάσεις στο νησί. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.